σου, Γρανίτη. Καλύτερα να με σκοτώσεις, Κισέ. Γιατί θα παλεύουμε συνέχεια μέχρι να γίνω και πάλι αρχηγός. Παραδώσου. Παραδίδομαι. Βγείτε έξω. Κισέ, μπορώ να περάσω? Αν θέλεις. Ο Γρανίτης σου έλεγε την αλήθεια. Δεν θα σταματήσει μέχρι να σε σκοτώσει. Χάρη θα μου κάνει. Δεν ανήκεις εδώ. Παριστάνεις ότι είσαι σαν τους άλλους καταχθόνιους, αλλά δεν είσαι. Θα μάθω. Γιατί έγινες έτσι? Πώς έτσι? Μόνο δύο πράγματα μπορούν να κάνουν έναν καλό λαγό να έχει καρδιά σαν πέτρα. Η αγάπη και το μίσος. Τι σκοτίνιασε την καρδιά σου? Μίλησέ μου για αυτόν τον σκοτεινό που περιμένουν. Η καταχθονία γεννήθηκε, αναδύθηκε από τις φλόγες. Μας οδήγησε στη δόξα. Το όνομά του είναι Σκοτεινός. Δόξα. Αυτό είναι το μόνο που θέλετε? Η ελπίδα του γυρισμού του είναι αυτό που κρατάει τους καταχθόνιους ενωμένους. Ο μονόφθαλμος και θρηλυκός μαχητής. Ο μονόφθαλμος μαχητής? Τραυματίας. Είχες άδικο, Μαγνησία. Πραγματικά εδώ ανήκω. Όπου με θέλει ο μαύρος λαγός του ήλιου. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Δεν μπορώ άλλο. Τότε μείνε εδώ, Δαμιανέ. Είμαι σίγουρος ότι ο Ελίλ δεν θα αφήσει να περιμένεις για πολύ. Ούτε εγώ μπορώ να συνεχίσω. Α, άλλο εσύ. Θα ξεκουραστούμε. Θα άφηνες εμένα πίσω, αλλά όχι τον Ασημένιο. Έχει το χάρισμα να βλέπει οράματα. Είδε πως το πεπρωμένο με οδηγεί στην καταχθονία. Προφανώς είναι πιο σημαντικός. Δεν είχα ξαναβγεί ποτέ πριν από τη φωλιά με τα λαμπερά σχοινιά. Μη σκέφτεσαι πια εκείνο το άρρωστο μέρος. Πόσο μακριά είναι η καταχθονία, αφέντη τραυματία? Μια ολόκληρη ζωή μακριά. Ο άνθρωπος μας έκαψε. Σκότωσε τον πατέρα μου. Η μητέρα μου χάθηκε από μια νυφίτσα το ίδιο βράδυ. Το είδα όταν σε άγγιξα. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ο πόνος και ο θάνατος κληραίνουν την καρδιά, Ασημένιε. Χωρίς αυτά, τι θα ήμουν σήμερα? Ευτυχισμένος. Άρκετα. Ξεκούραση τέλος. Συνεχίζουμε. Μετά από σας, ο θαυμαστέ και πολύτιμε Ασημένιε. Σε ευχαριστώ, Δαμιανέ. Ανόητε μάτι. Βλέπει το μέλλον, αλλά δεν βλέπει την ειρωνία. Φουντούκι! Θα πρέπει να περιμένεις τη σειρά σου, Χάνα. Γαρίφαλε, θα καλύψεις όλα τα ίχνη γύρω από τη φωλιά. Δεν είναι λίγο αυτό, Φουντούκι? Όχι, αλλά πρέπει να γίνει. Ήμασταν λίγο απρόσεκτοι όταν νομίζαμε ότι η τραυματίας έχει χαθεί. Μερικοί από εμάς. Πηγαίνετε, κάντε τη φωλιά μας αόρατη. Φουντούκι, μπορώ να σε ρωτήσω? Υπομονή. Φουντωτέ, θέλω να κάνεις επιθεώρηση στα γύρω φυλάκια. Ο Φιστίκης θα σε βοηθήσει. Πουρνάρη, θα είσαι επικεφαλής της εκπαίδευσης. Όλοι πρέπει να ξέρουν τι να κάνουν όταν εμφανιστεί ο τραυματίας. Συγγνώμη, Χανά, τι ήθελες να μου πεις? Πρέπει κάτι να κάνω. Τον τελευταίο καιρό νιώθω λίγο παραμελημένη. Χωρίς τον Κεχάρ δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Α, καλά, τότε θα περιφέρομαι σαν νυχτερίδα, αυτό θα κάνω. Φουντούκι, έλα εδώ μια στιγμή. Αγαπητή μου, παραλίγο να σε χτυπήσω, αλήθεια. Δεν έγινε και τίποτα. Όχι πως κανένας θα το πρόσεχε αν χτυπούσα. Κάποια έχει κατεβάσει τα μούτρα της. Ο τραυματίας είναι ζωντανός. Μπορεί να έρθει να καταστρέψει το λόφο του λαγού και εγώ είμαι καλή μόνο για να χτυπάω βλανίδια. Άι, σε κανέναν δεν αρέσει να νιώθει άχρηστος. Μερικές φορές εύχομαι να ήμουν μεγάλη σαν άλογο.
Θα τους έδειχνα τότε. Χάνα, η δύναμη δεν είναι ανάλογη με το μέγεθος. Όχι αν ξέρεις τα μυστικά της μαγείας. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει μαγεία παντού. Αν ξέρεις που να την βρεις. Και πού είναι αυτή? Στα λιμέρια του μάγκου Αγκάθα. Αν έχεις τα κότσια. Τα έχω! Τα έχω! Πρέπει να πούμε στο φουντούκι που πηγαίνουμε. Αν το πούμε, δεν θα μας αφήσει να πάμε. Είναι και αυτό. Αν βρούμε που είναι κρυμμένος ο τραυματίας και ποια είναι τα σχέδιά του, θα έχουμε το πλεονέκτημα στον πόλεμο. Ακόμη κατηγορείς τον εαυτό σου που άφησες ελεύθερο το θαμνένο. Το όραμα του Φιστίκη έλεγε: ο τραυματίας μαζεύει στρατό ξεκινώντας από έναν. Ο πόλεμος για την ειρήνη δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εντάξει, αλλά από πού να αρχίσουμε να ψάχνουμε τον τραυματία? Ο Δαμιανός ήταν ο ένας. Στο τελευταίο μέρος που τον είδα. Στο κόκκινο βράχο. Αυτό είναι πατημασιά ανθρώπου. Ναι, αλλά πολύ πολύ παλιά. Ο άνθρωπος δεν έχει πατήσει το πόδι του εδώ από τότε που Βελανιδιά ήταν ακόμη Βελανίδη. Είμαστε κοντά στα λιμέρια του μάγου Αγκάθα. Ακόμη θες να πας, Χάνα? Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα βρεις το μάγο Αγκάθα στο νησί. Και πώς θα φτάσω μέχρι εκεί? Εγώ μέχρι εδώ πάω. Τα υπόλοιπα τα αφήνω πάνω σου, γλυκιά μου. Καλή τύχη. Και να προσέχεις. Η μαγεία είναι επικίνδυνο πράγμα. Δεν θα περάσουμε από εδώ. Η καταχθονία είναι στους κάτω λόφους από την άλλη μεριά. Θα περάσουμε. Τώρα. Εμπρός! Γιατί είσαι με τον τραυματία από τη στιγμή που τον φοβάσαι? Και εσύ είσαι μαζί του, θυμάσαι? Εύχομαι να μην είμαι. Εύχομαι να μπορούσα να πάω αλλού. Δεν θα ήταν υπέροχο να ζούσαμε χωρίς φόβο, Δαμιανή. Πού να ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιες στιγμές μου λείπει ο παλιό Κεχάρ. Θα πετούσαμε μέχρι εκεί στο λεπτό. Γεννήθηκα στον κόκκινο βράχο. Αγαπούσα αυτό το μέρος. Και τώρα είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ο Ελεράχ μας έμαθε ότι μπορεί να βγει και κάτι καλό από το κακό. Τι καλό μπορεί να βγει από αυτό, Κανελίνα? Μετά την καταστροφή της Λεχανούπολης, εμείς ήρθαμε στους πάνω λόφους και βρήκαμε τη νέα μας φωλιά. Κι εγώ βρήκα τον φουντούκι. Κι εσύ βρήκες τον κισό. Έτσι σε θέλω. Εδώ, κοίτα. Ο τραυματίας είναι ο μόνος λαγός με τόσο μεγάλη πατημασιά. Από εδώ πήγε. Εισβολής. Μαγνησία, εσύ πήγαινε από αυτό το δρόμο. Τράβηξε την προσοχή τους. Εμείς θα πάμε από τα πλάγια και θα τους πιάσουμε. Όχι! Περίμενε! Πες μου ένα λόγο για να μην τους σκοτώσω. Γιατί μπορεί να τους χρειαστείς. Αν είσαι αυτός που νομίζω ότι είσαι. Και ποιος νομίζεις ότι είμαι? Δεν τολμώ να πω το όνομά σου. Ποιος είμαι? Ο Σκοτεινός. Μαγιά Αγκάθα, σου έρχομαι. Μαγιά Αγκάθα,
Γεια σου! Κανείς μάγος εδώ? Ανάθεμα αν υπάρχει μάγος αγκάθας. Δεν ξέρω γιατί ακούω αυτά που μου λέει η Όλη. Στοπ! Ποντίκι στο κατάστρωμα! Από πού έρθανε, ναι. Αυτή τη στιγμή πιο πολύ με ανησυχεί το που πηγαίνω. Α, ναι, με συγχωρείς. Βλέπεις, δεν θα ήσουν εδώ σε ένα λεπτό από τώρα. Είναι δικό μου το φταίξιμο. Να τρέχω εκεί που μου λέει η Όλη και να ψάχνω εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα. Πάντως, εύχομαι να μην φύγεις έτσι θυμωμένη, Χάνα. Πώς ξέρεις το όνομά μου? Έχουμε γνωριστεί, έτσι δεν είναι? Όχι. Σίγουρα? Είμαι σίγουρη ότι θα το θυμόμουν. Α, τότε θα λύσουμε ένα μικρό ένιγμα. Θα γνωριστούμε αφού έχουμε γνωριστεί. Δηλαδή τώρα. Συγγνώμη. Και είχα δίκιο όταν έλεγα ότι δεν θα ήσουν εδώ σε ένα λεπτό από τώρα. Γιατί εδώ είσαι. Πρέπει να μπει και νερό στα αυτιά μου. Είμαι ο Αγκάθας. Ο μάγος. Ορίστε. Τώρα όλα είναι ξεκάθαρα. Να γνωριστούμε ξανά για πρώτη φορά. Το κεφάλι μου πόνεσε. Η κανελίνα και η μηλιά δεν είναι από κάτω. Ούτε στο λόφο βρίσκονται. Πολύ μυστήριο δεν είναι? Αν έρθει ο τραυματίας, θα δυσκολευτεί πολύ να βρει ίχνη λαγών εδώ τριγύρω. Εδώ είμαστε. Τραλαθήκαμε να σβήνουμε τα ίχνη. Και μετά ήρθε η μηλιά με την κανελίνα και έκαναν παντού πατημασιές. Τις είδατε? Προς τα πού πήγαν? Προς τον κόκκινο βράχο, φαντάζομαι. Τι συμβαίνει? Η μηλιά κατηγορείται τον εαυτό της που άφησε το δαμιανό να φύγει. Ένιωθε πως κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Δεν νοείς ότι αυτή και η Κανελίνα έφυγαν για να ψάξουν τον Δαμιανό και τον τραυματία? Φιστίκη, Φουντωτέ, πάμε να τις βρούμε. Χάσαμε κάτι τώρα που λείπαμε? Μόνο τα μάτια του να κλείνεις εδώ, κάτι θα χάθεις. Μέσα στην κοιλάδα της φωτιάς θα μπείτε και οι δύο. Αν όμως βγείτε, μόνο ο Φρίθ το ξέρει. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ένα από τα οράματα του Φιστίκη. Ναι. Είδε τον Κισό και μένα σε ένα μέρος που έμοιαζε με φιάλτη στο τέλος του κόσμου. Κι έχω ένα προαίσθημα ότι είναι κοντά. Κισέ, έχεις να αντιμετωπίσεις άλλη μια πρόκληση. Αν είναι και πάλι ο Γρανίτης, αυτή τη φορά θα τον σκοτώσω. Δεν είναι ο Γρανίτης. Ζήτω στο σκοτεινό! Ζήτω στο σκοτεινό! Ζήτω στο σκοτεινό! Κι είσαι, με πρόδωσες. Εξαιτίας σου, η έφραφα καταστράφηκε. Σε περίμενα, στρατηγέ. Είσαι, τρέξε. Είναι η μόνη σου ευκαιρία. Κι όλο αυτό τον καιρό, νόμιζα πως ήσουν νεκρός. Σαν εσάς, κύριε, είμαι σκληρός για να πεθάνω. Τότε, ας προσπαθήσουμε ξανά, τι λες? Σε προκαλώ σε μάχη, μία και μοναδική μάχη, για να γίνω αρχηγός της καταχθονίας. Να ζήσει ο σκοτεινός. Έλα κι εσέ, πάλεψε μαζί μου. Θα σε στείλω να συναντήσεις το μαύρο λαγό του ήλιου. Ήδη τον έχω συναντήσει, στρατηγέ. Ο μεγάλος μαχητής φεύγει από τη μάχη. Ντροπιάζεις τους καταχθόνιους με τη δειλία σου. Ας το να φύγει. Γιατί έτρεξες, Κισέ? Γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω αν τα βάλω μόνος μου μαζί σου, τραυματία, και οι δυο το ξέρουμε αυτό.
Ποτέ δεν ήσουν ανόητος. Και αυτό σε έκανε τον καλύτερο λογαγό τη Όσλα που γνώρισα ποτέ. Να το σκοτώσουμε τώρα, Σκοτεινέ. Να με λέτε στρατηγό τραυματία. Το Σκοτεινός ακούγεται λίγο μελοδραματικό. Και όχι, δεν θα το σκοτώσουμε τώρα. Έσωσες τη ζωή μου στη μάχη της σπηλιάς. Σου ανταποδίδω τη χάρη. Μπορείς να φύγεις από την καταχθονία. Κύριε, θα ήθελα να μείνω μαζί σας και να σας υπηρετώ. Γιατί? Γιατί δεν έχω που αλλού να πάω. Μην τον εμπιστεύεστε, κύριε. Ξέρει που βρίσκεται η φωλιά του φουντούκι. Αν πραγματικά θέλει να σας υπηρετεί, θα μας πει που να τη βρούμε. Οι πληγές που έχω έκλεψαν τις αναμνήσεις μου. Ψέματα! Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Φουντούκης και η ομάδα του με άφησαν να πεθάνω. Το μόνο που νιώθω για αυτούς είναι μίσος. Ασημένιε, δες με στην καρδιά του. Ψάξε την αλήθεια. Υπάρχει μια σκιά στην ψυχή του. Ένα σκοτάδι. Μόνο αυτό βλέπω. Με ακούμπησε ο μαύρος λαγός του ήλιου. Ταξίδεψα στη χώρα των σκιών. Είμαι καταραμένος. Όπως κι εγώ, Κισέ. Καλώς ήρθες πίσω. Πες μου γιατί χρειάζεσαι τη μαγεία, Χάνα. Η ζωή σου είναι γεμάτη και χωρίς αυτή. Οι λαγοί που μένω μαζί τους είναι τα πιο γενναία και τα πιο καλά ζώα που ξέρω. Αλλά έχουν ένα αναπέσιο εχθρό. Ο τραυματίας. Ναι. Και υπάρχει ένας χαρισματικός λαγός στη φωλιά. Ένας που βλέπει οράματα. Ο Φιστίκης. Ποιος ο λόγος να στα λέω όλα αυτά, αυτά ξέρεις ήδη. Ξέρω την ιστορία επειδή εσύ μου την έχεις πει. Αλλά μέχρι να μου την πεις δεν μπορώ να μην την έχω ακούσει. Μπορώ? Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που μιλάς. Με κάνει να ζαλίζομαι. Και εγώ έχω πρόβλημα με αυτό, εδώ και καιρό. Αλήθεια, πόσο χρονών είσαι, Αγκάτα? Αν δεν είναι αδιάκριτη η ερώτησή μου. Ω, ήμουν εδώ πολύ πριν έρθει ο άνθρωπος σε αυτό το μεγάλο νησί. Είναι ωραίο νησί, αλλά δεν θα το έλεγα μεγάλο. Όχι, το μεγάλο νησί είναι γύρω μας. Είμαστε πάνω σε νησί. Όπως και να έχει. Το όραμα του Φιστίκη μιλούσε για μια μάχη εναντίον του τραυματία και σε ένα σκοτεινό στρατό. Όταν έρθει, θέλω να βοηθήσω. Και θέλεις μαγικά? Α, πρέπει να το σκέφτω. Θα σου δώσω σύντομα την απάντηση. Α, σύντομα στο χρόνο σου ή σύντομα στο χρόνο μου? Α. Ο κόστος είναι μεγάλο για αυτούς που κάνουν μαγικά, Χάνα. Αν είναι να βοηθήσω τους φίλους μου, θα το κάνω. Το ξέρω. Μπορεί να είσαι μικρή, αλλά η καρδιά σου είναι μεγάλη σαν τους πλανήτες. Τι είναι οι πλανήτες? Βρισκόμαστε πάνω σε έναν. Νόμιζα ότι ήμασταν σε ένα μεγάλο νησί. Κράτα μακριά το πόδι σου, εντάξει? Έχεις το μαγικό. Να το χρησιμοποιήσεις μόνο όταν δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Πώς δουλεύει όμως? Τρίψε τα πόδια σου και πες. Καλό τον άνεμο να φυσήξει, τον ουρανό να λάμψει και τη γη να ανοίξει. Καλό όλες τις δυνάμεις του κόσμου και θυσιάζω τον εαυτό μου για χάρη των φίλων μου. Ποτέ δεν θα τα θυμάμαι όλα αυτά. Καλή τύχη, Χάνα. Να είσαι γενναία. Ξένη, από το πάνω. Χωριστείτε αριστερά και δεξιά. Πάμε. Κανελίνα. Τρέξτε, φύγετε από εδώ.
Όχι, Κισέ. Αυτή τη φορά θα μείνω μαζί σου. Ο τραυματίας είναι εδώ. Φύγετε τώρα. Μπα, τι έχουμε εδώ? Πιάστε τη! Χτύπαμε. Δυνατά. Τρέξτε. Είναι πολύ μεγάλη. Υποχώρηση. Εγώ θα την κρατήσω. Εσύ κυνήγησε τους άλλους. Προχώρα, πριγκίπισσα. Σε περιμένει μια καινούρια ζωή που δεν θα σου αρέσει καθόλου. Πήδηξε. Δεν μπορώ. Ελάτε. Τι έγινε? Πού είναι η Κανελίνα? Ετοιμαστείτε για σύσκεψη. Εκεί θα πω σε όλους τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, Γαρίφαλε. Και πού ακριβώς ήσουν? Μάθε να, μαγικά κόλπα. Αλήθεια, δείξε μου τότε ένα. Όταν έρθει η ώρα. Τι ήταν αυτό τώρα? Τι συμβαίνει?